Λοιπόν, να σας καλωσορίσω στο Βόλο, αγαπητέ κύριε Λιγερέ, να σας φωνάζω όμως καθηγητή. Κύριε καθηγητά, να λέω καλύτερα. Πώς λέτε κι εσείς? Εγώ Νίκος, νομίζω μια χαρά. Παπά, δεν υπάρχει περίπτωση ο Νίκος. Θα το συζητήσουμε, μάλλον θα το συμφωνήσουμε από τώρα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σωστά την κουβέντα. Εγώ είπα απλώς Νίκος. Διευκολύνετε με όμως λιγάκι. Δεν ξέρετε, εγώ είμαι αυτόρμητος άνθρωπος, αλλά δεν μπορώ να σας λέω Νίκο. Γιατί? Γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παγκοσμίως γνωστός. Για την νοημοσύνη του. Πες όπως θες. Α, είδατε πως με επιβαλλέτε. Με μια κουβέντα τα τελειώνουμε όλα. Αστευόμενος, έτσι να σπάσει λίγο πάγος. Έχω πολύ καιρό να σας δω. Μια χαρά είστε όμως. Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε στο Βόλο για την εκδήλωση που ετοιμάζουμε και σε λίγο θα ξεκινήσει. Θέλω λίγο έτσι να μιλήσουμε όταν λέμε νοημοσύνη και καινοτομία, τι εννοούμε, αλλά πρωτίστως να μας ξεκαθαρίσετε τι είναι η καινοτομία. Πρώτα απ' όλα, η κοινοτομία δεν είναι απλώς μια πατέντα. Άρα, είναι μια κοινοτομία. Θεωρούμε ότι όταν λειτουργεί, πρέπει να έχει πρακτικές εφαρμογές στον τομέα που είναι ο βιομηχανικός, γεωργικός, ηλεκτρονικός, δεν έχει σημασία. Αλλά να είναι μια υλοποίηση η οποία έχει μετά και την αποδοχή από την κοινωνία εφόσον έχει εφαρμόσει. Άρα, μια πατέντα είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο που λειτουργεί, εδώ είναι πρακτικό. Και μετά βλέπουμε ότι μπορεί να διαμορφώσει ένα πλαίσιο και σε κρατικό επίπεδο, έτσι ώστε να έχουμε μια καινοτομία π.χ. που να βοηθάει την εξωστρέφεια. Αν είναι μόνο μια πατέντα, εντάξει, είναι ευχαριστημένος αυτός που την έκανε και τελεία. Ενώ το άλλο δίνει μια προοπτική που δεν σταματάει σε αυτό το στάδιο, είναι το αρχικό. Οπότε, θα πω πιο αναλυτικά βέβαια στη διάθεση. Ναι, ούτως ή άλλως, αλλά στη συνέντευξη για την οποία συμπυκνωμένα γίνεται μια διαφοροποίηση. Άρα για να κατονίσει κάθε άνθρωπος που θέλει να δει τη διαφορά της καινοτομίας με την πατέντα, είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Ναι. Ωραία. Στην προκειμένη περίπτωση όμως και με βάση τις γνώσεις που έχετε και το τι γίνεται στη χώρα μας, η χώρα μας πατάει στο ένα σκέλος ή στο άλλο. Δηλαδή, ακολουθεί το δρόμο της πατέντας ή ακολουθεί το δρόμο της καινοτομίας το 2014. Είμαστε πιο πολύ γενικά στο θέμα της πατέντας παραδοσιακά στο ελληνικό στοιχείο και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η λέξη, ενώ ουσιαστικά είναι ξένη. Ενώ η καινοτομία είναι ξεκάθαρα ελληνική ως παραγωγή, είναι το ανάλογο βέβαια από το innovation. Η ιδέα είναι ότι η Ελλάδα θα ορθοστατήσει μόνο και μόνο όταν θα είμαστε στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ΑΟΣ, του ζεόλυθου και της καινοτομίας. Ωραία, έχετε αναφέρει. Το βάζω αυτό σαν μικρή παρένθεση μεταξύ μας. Αλλά λέω απλώς ότι το θέμα της καινοτομίας δεν με αφορά έτσι περιστασιακά. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι καλό τώρα να καταλάβουμε ότι ακόμα και όταν παράγουμε προϊόντα στην Ελλάδα και δεν έχουμε βάλει POP, προστατευμένη ονομασία προέρευσης, δεν έχουμε βάλει μια πατέντα που να είναι πραγματικά πατέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο σε ελληνικό. Τέλος πάντων, δεν έχουμε κάνει την όλη διαδικασία ορθολογικά. Στο τέλος, κατατάμε να πηγαίνουμε στα δικαστήρια για να αποδείξουμε ότι η φέτα είναι ελληνική. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο θέλω να το αποφύγουμε, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά στην Ελλάδα και μεγάλοι βέβαια, που έχουν παράγει έργο. Απλώς θα ήταν καλό η Ελλάδα να το αξιοποιήσει, επειδή συνήθως δεν γίνεται από την Ελλάδα όταν είναι κράτος, καλύτερα να γίνει τουλάχιστον από τους Έλληνες. Άρα, ξέρετε, οι Έλληνες, όταν δεν τα βγάζουν πέρα με το κράτος, το κάνουν αυτοί και αυτό ονομάζεται ελληνισμός. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος της καινοτομίας μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά στο πλαίσιο του ελληνισμού, ο κόσμος της πατέντας στο κρατικό. Ωραία. Για να κάνουμε λίγο. Ναι, ναι. Θέλω να αρπάξω τώρα δύο-τρεις επιμέρους φράσεις που είπατε, λέξεις, που είναι κλειδιά όμως. Για παράδειγμα, εσείς είστε ο πρώτος ο οποίος αποφάσισε να ενημερώσει όλους τους Έλληνες από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, ας πούμε για την ΑΟΣ. Πρώτα. Όχι ο πρώτος, τέλος πάντων. Ανήκω στους από τους ανθρώπους που το παλεύουν. Που το παλέψαν πάρα πολύ. Ναι. Ταυτόχρονα είπατε προηγουμένως και για το ζεόλυθο, που είναι ένα project που επίσης πάλι αποφασίσατε να ενημερώσετε τους Έλληνες από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Και τώρα έρχεται και. Θα γίνει το ίδιο και με την καινοτομία. Με την καινοτομία. Οπότε, αφού τα αναφέρατε, και αφού έχει αυτό τον πλούτο η χώρα. Ναι. Και το επίπεδο της ΑΟΣ βάζω μέσα, δηλαδή ως πλούτο. Σωστά. Ορυκτός πλούτος. Ναι, και ο ζεόλυθος που επίσης έχει απίστευτες πρακτικές εφαρμογές και όχι μόνο. Θα μπορούσε δηλαδή η χώρα μας με αυτά τα δύο, δώρα να πω, εντός εισαγωγικών το βάζω, να καινοτομήσει, σωστά. Σωστά. Okay. Απλώς πρέπει να αξιοποιήσει και την νοημοσύνη που έχει. Μερικές φορές αδρανοποιείται από διάφορους φορείς
έτσι ώστε να ελέγχεται, ενώ η ιδέα της νοημοσύνης είναι ότι μπορεί να παράγει μέσω του πλούτου μια διαδικασία, γιατί ουσιαστικά ο ελληνισμός, θα λέγαω ότι ο ορυκτός πλούτος του ελληνισμού είναι η νοημοσύνη. Άρα να μην μπερδευόμαστε στη σειρά, άμα δεν έχουμε νοημοσύνη, ακόμα και πάνω στην ΑΟΣ να καθόμαστε και στον Ζόλιθο, θα τα κοιτάζουμε έτσι ως αντικείμενα επεξεργασίας, αλλά όχι ως υποκείμενα για ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, άμα δεν έρθει αυτό το τρίπτυχο με την κοινοτομία, θα έχουμε αυτά τα συστατικά, αλλά χωρίς να τα αξιοποιούμε. Εδώ η ιδέα η κοινοτομία είναι ότι άμα δεν υπάρχει μια αξιοποίηση που να προσφέρει ένα πλαίσιο για μια πλατφόρμα εξωστρέφειας, πρέπει να είμαστε λίγο πιο ορθολογικοί με ποια είναι. Αν παράγω εγώ κάτι και σας το πουλάω σε εσάς, επειδή είμαστε και οι δύο Έλληνες, η Ελλάδα δεν έχει πάρει τίποτα. Σωστά. Ωραία. Άρα, άμα δεν μπορώ να παράγω ένα προϊόν το οποίο να έχει το επίπεδο για να βρίσκεται στη διεθνή αγορά και να μπορώ να το εξάγω, δεν μπορώ να φέρω απολαβές στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, όταν μιλάμε για ανάπτυξη, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την ανάκαμψη. Και αυτή η ανάκαμψη δεν μπορεί να γίνει χωρίς μια εξωστρέφεια, γιατί οτιδήποτε είναι σε πλαίσιο εσωστρέφειας είναι απλώς συνολικά ακριβώς το ίδιο οικονομικά. Κατά συνέπεια, για να προκαλέσουμε μια αλλαγή φάσης, πρέπει να είμαστε προς τα έξω. Και ο ελληνισμός είναι ένα σωστό υπόβαθρο για την εξωστρέφεια, γιατί ο ελληνισμός ασχολείται μόνο και μόνο προς τα έξω. Είναι ο ελλαδισμός που ασχολείται μόνο και μόνο προς τα μέσα. Σωστά. Παρατήρησα ότι μέσα στην απάντηση που μου δώσατε αναφέρεται 4 ή 5 φορές τη λέξη εξωστρέφεια. Ναι. Οπότε το κρατάω αυτό για να μου απαντήσετε στην εξής ερώτηση. Εσύ είστε ο κατάλληλος άνθρωπος, ο οποίος έχει τις γνώσεις και ενδεχομένως ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού παράγεται ιδέες έτσι ώστε και ο Πρωθυπουργός να κατανοήσει και το περιβάλλον του βέβαια πώς μπορεί να δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις της εξωστρέφειας, δηλαδή τα δυνατά μυαλά της χώρας, για να παράγουμε αυτό που είπατε προηγουμένως. Δεν είναι μόνο τα δυνατά μυαλά της χώρας. Είναι επιπλέον και οι υποδομές που μπορούν να προσφέρουν μια πλατφόρμα για να αξιοποιηθεί. Τις έχουμε αυτές τις υποδομές, σας διακόπτω. Σε μερικά σημεία τις έχουμε, σε άλλες δεν τις έχουμε. Αλλά σιγά σιγά, το είδατε τώρα πρόσφατα, έχει ιδρυθεί και το ερευνητικό κέντρο Καραθοδωρή που θα αφορά 4 τομείς. Έχουμε τώρα δει τα 20 οικόπεδα στην ΑΟΣ. Έχουμε δει ότι είμαστε στην τελική φάση για την αδειοδότηση του Ζεόλιθου. Άρα, επειδή το είδα αυτό, είδα εγώ ένα εργοστάσιο που είναι έτοιμο να παράγει ένα έργο, ενώ θεωρητικά, όταν τα συζητούσαμε και μαζί τις πρώτες φορές, λέγαμε απλώς μια πέτρα. Τώρα έχουμε ένα εργοστάσιο που μπορεί να παράγει κοκομετρίες έως 10 μίκρα από 6 χιλιοστά. Κατά συνέπεια, η πλατφόρμα εφαρμογών είναι τεράστια και είναι πρακτική. Δηλαδή, δεν είναι τώρα εμείς οι δύο που θα φτιάξουμε το εργοστάσιο. Απλώς, άμα το εργοστάσιο υπάρχει και μπορεί να ήταν σε ένα άλλο τομέα, ξαφνικά βλέπει ότι ο Ζεόλιθος ανοίγει. Είναι μια τεράστια αγορά, νέα αγορά, όπως θα είναι και τα ζεολιθικά προϊόντα, που ανοίγει και τώρα είναι η αρχή. Άρα, είμαστε πριν το μεγάλο κύμα και νομίζω ότι άμα θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε τις αξίες μας και την ποιότητα. Μπορεί να είναι ακόμα και σε ποιότητα ζωής, δηλαδή ο Ζεόλιθος θα βοηθήσει και σε αυτό το θέμα. Πρέπει να το σκεφτούμε ορθολογικά και στρατηγικά και όχι να περιμένουμε να έχει εξελίξεις, μετά να μας αντιγράψουν και μετά να πηγαίνουμε στα δικαστήρια για να προστατεύσουμε αυτό που είχαμε κάνει. Άρα, άμα τα σκεφτούμε από πριν, άρα να το κάνω λίγο πιο περιεκτικά, προτιμώ να είμαστε του προμηθέα παρά του επιμηθέα. Άρα, ας το σκεφτούμε πριν για να μην έχουμε να το σκεφτούμε μετά. Μετά. Επομένως. Αν έπρεπε να το συνοψίσουμε, η χώρα μας, θέλω λίγο να μου πείτε, σε ποσοστό αν μπορούμε ή να το βαθμολογήσουμε, έχει δυνατά μυαλά, ναι. Χρειάζεται εξωστρέφεια, ναι. Και για να καινοτομήσουμε πρέπει να ενισχύσουμε τα δυνατά μυαλά της χώρας. Όχι μόνο αυτό, πρέπει να, νομίζω θα το πούν και οι εισηγητές, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ίδια την καινοτομία. Δηλαδή, η καινοτομία. Κάντε το λίγο πιο σαφές αυτό, δηλαδή. Ναι, εννοώ ότι μπορεί να έχουμε ανθρώπους. Κάνουμε τώρα την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομία στη Θεσσαλονίκη. Τι θέλουμε εκεί. Ωραία, σε αυτό θα έχουμε το Demonstration Day, θα είναι 10 του μηνός και θα είναι όλες οι ομάδες που έχουν επιλεχτεί για να παρουσιάσουν ένα νέο προϊόν, θα δουν για πρώτη φορά ανθρώπους που μπορούν να κάνουν επενδύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο τι κάνουμε, βοηθάμε νέους που έχουν μια πρωτότυπη ιδέα,
έτσι ώστε να περάσει από το στάδιο της πρωτότυπης ιδέας στο στάδιο της πατέντας και μετά μέσω των επενδυτών στο στάδιο της καινοτομίας. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα φυτώριο το οποίο επιτρέπει σε έναν νέο που δεν μπορεί να ξέρει ότι τη διαδικασία να έχει μια πολύ καλή ιδέα και μετά με αυτή την υποστήριξη και βέβαια συνεργατικά αλλά και ομαδικά όσο αφορά την νοημοσύνη να μπορεί να πλασάρει την ιδέα του χωρίς να κατακαιρματιστεί από διάφορες κριτικές που θα υποστεί αν ήταν εντελώς μόνος. Άρα λέω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο που υποστηρίζει τη διαδικασία της καινοτομίας, όπως έχουμε ας πούμε... Το έχουμε αυτό, δεν το έχουμε. Αυτό εν μέρη. Υπάρχει πιο πολύ στο πλαίσιο της πατέντας. Δηλαδή, το πλαίσιο που έχουμε αυτή τη στιγμή, το θεσμικό. Το πλαίσιο το θεσμικό που είναι πολύ ξεκάθαρο, είναι αυτό που είναι μια πατέντα, άρα ξέρω, καταθέτω, έχω ελληνικό επίπεδο, ευρωπαϊκό, διεθνές, αυτά τα ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να πατεντάρουμε μια καινοτομία. Η καινοτομία πρέπει να έχει ήδη μια αποδοχή. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο μια κοινωνία το υποστηρίζει. Άρα, πολύ συχνά, ποιος θα είχε σκεφτεί πριν τα δικαστήρια ότι θα πρέπει να πατεντάρουμε την φέτα. Όλοι θα λέγαμε στην Ελλάδα, είναι απλώς τύρι. Ναι. Μερικές φορές λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε πολλές ιδέες, όπως είναι και τα αρχαία μας. Πάτε στο εξωτερικό, έχουν τρία αρχαία, έχουν ένα μουσείο. Εμείς έχουμε χιλιάδες αρχαία, μέχρι να αποφασίσουμε να γίνει το μουσείο είναι άλλο θέμα. Αλλά λέω απλώς ότι όπως έχουμε τα αρχαία, που μπορεί για μερικούς να είναι απλώς ερείπια, άμα αξιοποιηθούν, γίνονται όχι μόνο μουσεία κλασικά, αλλά και διαδραστικά, που μπορεί να είναι πόλος έλξης. Έχω καλυφθεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στη σύνοψη που κάνουμε. Οπότε, αν θα έπρεπε να κάνουμε μία, ας πούμε, ευχή, εσείς που είστε και ο άνθρωπος, ο καταλληλότερος που θα αφυπνήσει ανθρώπους που και θα βοηθήσει ανθρώπους, ποια θα ήταν αυτή η ευχή? Δεν θα ήταν ευχή. Αλλά? Θα ήταν ας αξιοποιήσουμε με ορθολογικό τρόπο τον ορυκτό πλούτο που έχουμε με βάση τις αξίες του ελληνισμού. Άμα είμαστε εκτός, θα μπούμε σε πλαίσιο αρχών και θα πάμε στο maximum σε κρατικό επίπεδο. Όταν θα περάσουμε σε διακρατικό, δεν θα έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Ο ελληνισμός ανήκει στις οντότητες που είναι θετικές για όλη την ανθρωπότητα. Κατά συνέπεια, άμα αυτή είναι η πλατφόρμα, μπορείτε αμέσως, εσείς που σκέφτεστε και με δικτυακά συστήματα, μπορείτε αμέσως να σκεφτείτε ότι όλοι οι Έλληνες που είναι ακόμα και στο εξωτερικό, όταν θα δουν μια καινοτομία, θα μπορούν να το διαδώσουν πολύ πιο γρήγορα από το απλώς να είμαι στον Βόλο και μετά θα δυσκολευτώ να πάω στα 60 χιλιόμετρα. Άρα, η ιδέα είναι ότι αν γίνει αυτό, μπορεί να το κάνει ο ελληνισμός. Άρα, η μόνη ευχή, αν θέλετε να το εκφράσουμε αυτόν τον τρόπο, είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες ότι δεν ανήκουν μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον ελληνισμό. Άμα το ξέρουν αυτό και το συνειδητοποιήσουν, τότε θα παίξουν διαφορετικά. Όμορφα. Χίλια ευχαριστώ. Εγώ και για την αποδοχή και για την πρόσκληση και για την ομιλία που θα απολαύσουμε σε λίγο. Και για τη συνεργασία. Αυτό είναι το κυριότερο για μένα. Ευχαριστώ πολύ.